Η Χρυσή Αυγή στοχοποιήθηκε εδώ και έναν και πλέον μήνα από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όχι μόνο των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτούργων αυτού του εγκλήματος, αυτής της ψυχρό εκτέλεσης. Καλούμε όλους τους Έλληνες να παραμείνουν ψύχρεμοι, να παραμείνουν ενωμένοι αυτή την κρίσιμη ώρα. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας στην οικογένεια των παιδιών. Τα παιδιά αυτά ανήκουν και στη δική μας οικογένεια. Τι εικόνα έχετε για το πώς έγινε το χωνικό, κύριε Κασιδιάρη? Είδα την εικόνα, είναι συγκλονιστική, είναι φρικτή, είναι κυριολεκτικά μια ψυχρό εκτέλεση και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν τα παιδιά βρίσκονταν στο έδαφος και ήταν ήδη νεκρά, συνέχισαν να τα πυροβολούν μέχρι να αδειάσουν τα πιστόλια. Να θρηνούμε δύο νέους ανθρώπους παντελώς άδικα. Συλληπούμαστε την οικογένειά του, όπως είχαμε συλληπιθεί και του Φίσα. Εμείς καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, όπου και αν στοχεύει. Ας κάνουμε το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι. Στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο για τον Γιώργο και τον Μάνο στο σημείο που άφησαν την τελευταία τους πνοή. Όλοι οι Έλληνες μπορούν να παραστούν κρατώντας απλά ένα λουλούδι ή ένα αναμένο κερί στη μνήμη τους. Αυτό είναι το μήνυμα της Χρυσής Αυγής, της Χρυσής Αυγής που πέφτει σήμερα για δύο ανθρώπους που ανήκουν στο κοινό. Οι δημοκρατίες έχουν κανόνες και οι εγκληματικές οργανώσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τον νόμο, διότι έτσι προστατεύονται οι κοινωνίες. Ραντεβού στα γουναράδικα! Ραντεβού στα γουναράδικα! Ραντεβού στα γουναράδικα! Εμείς τους προειδοποιούμε! Όπως μπήκανε σ' αυγούν! Και από το πέρα μας το κερατσίνι φασίστας δεν πρόκειται να μείνει! Δεν πρόκειται να μείνει! Να μπορούν να τους εξολοθρέψουν όλους, να μην αφήσουν κανέναν. Μόνο αυτό τους άξιζε. Αθάνατοι! 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 We'll be right back.